θα πάω έτσι με πολύ προσοχή, θέλω να το πω αυτό σε όλους σας, στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος στα Τέμπη, που είναι πριν δεκάδες χρόνια, αφού το έχουμε ξεχάσει, και έναν χαροκαμένο άνθρωπο, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος από αυτή την τραγωδία, από αυτό το έγκλημα, έχει χάσει τη γυναίκα του, τη Βασιλική Χλωρού, γιατί οι άνθρωποι που χαθήκαν έχουν ονοματεπώνυμα, έχουν ιστορίες, έχουν οικογένειες, έχουν κύκλο. Θα πει κάποιος, η ζωή συνεχίζεται. Για κάποιους έχει σταματήσει ή έχει αλλάξει τους όρους της. Μπορεί να συνεχίζεται, έχει αλλάξει δραματικά τους όρους της όμως. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να μου πείτε, δεν θα μείνω στα γεγονότα και πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από όλους. Όλοι οι άλλοι είμαστε έξω από το χώρο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, πώς νιώθετε όλοι οι συγγενείς 2,5 μήνες μετά, αν υπάρχει εν μέσω προεκλογικής περίοδου όποιος το θυμάται, σαν να έχει περάσει και να μην έχει ακουμπήσει? Ενώ θα περιμέναμε η οργή να ήταν πιο έκδηλη όσον αφορά τις πρώτες μέρες του εγκλήματος, του δυστυχήματος στο Τέμπη, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός πολλαπλασιάζεται η οργή, διότι δεν ακούμε κάτι ουσιώδης ακόμα και μετά από 70 μέρες να μας πούνε κάτι, πόσα ακριβώς ήταν τα θύματα, για ποιο λόγο έγινε τραγωδία, για ποιο λόγο δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους τα διάφορα συστήματα, ποιος ακριβώς έφταιγε και πού ακριβώς πρέπει να πάει το μαχαίρι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Ακόμα είμαστε σε ένα επλημέλημα, έχουν προφυλακιστεί δύο άνθρωποι, να είχαμε να λέγαμε, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, κάνουμε καθυστερήσεις, διότι αυτό που μας καίει τώρα είναι το προεκλογικό κομμάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό νιώθει το μεγαλύτερο κομμάτι και του ελληνικού λαού, αλλά εμείς ένα παραπάνω. Δεν μου λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, υπάρχει τουλάχιστον αυτή η αρρωγή και η ζεστασιά που εκφράστηκε την πρώτη εβδομάδα από την υπεύθυνη πολιτεία στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων? Υπάρχει αυτή η στήριξη? Αυτά δεν τα έχουμε δει πουθενά. Γι' αυτό είναι πιο μεγάλος ο ρόλος του Συλλόγου, αυτός να δημιουργήσει την αρρωγή απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν. Εννοείται δηλαδή ότι τέρμα η επαφή, η προσέγγιση, η ψυχολόγη, η στήριξη, αυτά δεν υπάρχουν? Αυτά είναι μια χαρά, στην ανακοίνωση βέβαια. Μάλιστα. Θέλω να... Το ότι υπάρχουν ψυχολόγοι, ιδιώτες που θέλουν να βοηθήσουν και βοηθάνε τον κόσμο που πραγματικά το χρειάζεται. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το ότι η πολιτεία είναι αρρωγός δίπλα και ότι έχει κάποια γραμμή στήριξης, όπως ήταν και στο θέμα του κορονοϊού, ή ξέρω ότι κάποιος μας πλησίασε από τις υπηρεσίες ή από κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, γιατρούς, που θα πρέπει να πλαισιώσουν όλο αυτό το κομμάτι, δεν το είδαμε ούτε ατομικά ούτε σαν σύλλογο είδαμε κάτι. Κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε, βλέπετε, επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί εδώ έχει μεγάλη αξία και σημασία να ακουστεί από εσάς, εκπροσωπώντας τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου των Πληγέντων του δυστυχήματος, από το να τα λέει οποιοδήποτε άλλος. Και θέλω να μου πείτε και αυτό που μου είπατε χθες, ότι το συγκινητικό είναι ο απλός κόσμος και οι ιδιώτες ψυχολόγοι, αν θέλετε, μέσα σε αυτούς, του πώς στέκεται δίπλα σας. Αλλά η επίσημη πολιτεία απούσα. Όπως ακριβώς τα λέτε, όπως σας τα είπα. Δηλαδή βλέπω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το τραγικό συμβάν αυτό. Είναι μαζί μας στις εκδηλώσεις που κάνουμε, στις διαδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες. Παίρνουμε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης ότι είναι δίπλα μας. Και η πολιτεία μόνο εξαγγελίες ήταν όσον αφορά τα μέτρα ή τα μέτρα στήριξης, τα οποία και αυτά είναι ακόμα στον αέρα. Εντάξει, επειδή εκδόθηκαν και έγινε έκδοση στο ΦΕΚ, δεν έγινε και κάτι. Και στο κάτω-κάτω δεν θέλουμε να επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ας τιμωρήσει πρώτα ποινικά, ας βγάλει ποινικά ποιοι φταίνε πραγματικά, γιατί υπάρχουν και οι ακαταδίωκτοι, βγάλανε πόρισμα ότι οι υπεύθυνοι και οι διευθύνων σύμβουλοι των υπηρεσιών, είτε του δημοσίου, του ΟΣΕ, είτε των ιδιωτικών και των ιταλικών, έχουν ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε ούτε κανένας να έχει καλεστεί για προανάκριση και
ρίχνουν και απ' έξω, όπως έγινε και στο debate, ο ένας την μπάλα στον άλλον, χωρίς να ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής να έχουν δεσμεύσει κάποια πράγματα, που για μένα έπρεπε να είχαν δεσμευτεί και οι υπολογιστές όλων των εταιριών αυτών, της Hellenic Train, της RAS, της OSE, της TRENOSE, και οι διευθύνων σύμβουλοι και οι διοικητές και οι γενικοί γραμματείς έπρεπε, αν όχι να είχαν προφυλακιστεί, τουλάχιστον να είχαν καλεστεί για προανάκριση. Κύριε Κωνσταντινίδη, έχει χαρακτηριστεί πλημέλημα. Είναι δυνατόν. Ακόμα είναι στο πλημέλημα. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτά που φαίνεται και από τους ακαταδίωκτους, ναι, και από αυτά που γνωρίζουμε και εμείς και από τα δημοσιεύματα, ναι, 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 που κανένας δεν βγήκε να τα διαψεύσει, ότι έχουν, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ ψηλά και ό,τι όλοι γνωρίζανε. Και όλοι καθυστερούσαν με δόλο για να μην υπάρχουν δημοπρατήσεις, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν αναθέσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γινόταν πίσω από αυτήν όλη την ιστορία. Και για αυτούς που ήταν εν ενεργεία όσον αφορά την τετραετία στο πόστο τους, αλλά και για τους προηγούμενους. Γιατί αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν μου λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή αφού για την ώρα είναι πλημέλημα και ενώ σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, αν από την πράξη παράληψη ενέργεια διαπιστωθεί κίνδυνος κατά ζωής ανθρώπων, τότε το αδίκημα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται εδώ. Είπατε όμως εισαγωγικά, εδώ δεν ξέρουμε καν τον αριθμό των θυμάτων. Γιατί εσείς δεν εκπροσωπείτε τους επισήμως 57 ως σύλλογος? Εγώ ήθελα να βγω λίγο σε πιο δημόσιο κανάλι. Προσπαθώ για το Σάββατο να κάνω έκκληση σε όλους τους συγγενείς των νεκρών να δώσουν παρουσία του ανθρώπου του στο σύλλογο για να γίνει καταγραφή. Πραγματική καταγραφή όμως. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον όσον αφορά το ιδιωτικό, το δικό μας το κομμάτι. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Αν η κυβέρνηση ή οι αρχές δώσανε κάποια 57 με ονόματα, αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Είναι όμως το πραγματικό. Δηλαδή είστε ακόμη με το ερωτηματικό κι εσείς. Τώρα, την Κυριακή πάτε στις Σέρες ως σύλλογος. Για ποιο λόγο? Ναι, έχουμε μια εκδήλωση, διαδήλωση διαμαρτυρίας. Ο λόγος είναι ευνόητος. Θεωρούμε ντροπή την υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση της εκλογικής έδρας στο νομό Σερών από τον κύριο υπεύθυνο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Και ενώ θα έπρεπε ο κύριος αυτός να βγει από τις πρώτες ημέρες και να ζητήσει από όλους τους συγγενείς των θανόντων, από όλους τους τραυματίες, από όλους τους πόσους επιβαίνουν στο τρένο και από όλο τον ελληνικό λαό την πιο μεγάλη και ειλικρινή συγγνώμη που υπάρχει και να πάει να κρυφτεί στην πιο βαθιά σπηλιά που υπάρχει, εντούτοις δημιουργώντας διεκδικώντας πάλι την έδρα στις Σέρες, είναι σαν να υβρίζει τους νεκρούς μας και να θεωρεί τους Σεραίους όχι οι ανθρώπους με μυαλό για να μπορούν να φιλτράρουν τα πράγματα. Κύριε Κωνσταντινίδη, μας ζήτησε συγγνώμη ο Υπουργός. Παρετήθηκε από τη θέση του Υπουργού. Θα σας αντιτείνει κάποιος? Δεν σας κάλυψε αυτό? Εννοείται ότι δεν είναι ειλικρινή αυτή. Μα το κατεβαίνει να διεκδικήσει την έδρα, ποια ήταν η συγγνώμη του δηλαδή? Συγγνώμη που σας σκότωσα, αλλά θα ξαναβγω Υπουργός για να σκοτώσω και τους επομένους? Κύριε Κωνσταντινίδη, σε ένα δρομολόγιο κανονικότητας, έτσι μπήκε η σύζυγός σας, η Βασιλική. Είχαμε μία μετοπική σε μονή γραμμή στην ουσία. Υπάρχει πρόσβαση στους δικηγόρους σας σε ό,τι στοιχείο ζητήσουν? Τι σας λένε? Είναι τα στοιχεία πλήρη? Φαίνεται ότι γίνεται σοβαρή δουλειά ή όχι? Εγώ από αυτά που βλέπω, και επειδή οι δικηγόροι δεν ανακατεύονται τόσο πολύ με το ποινικό όσο αφορά το αστικό, γιατί και αυτοί φοβούνται πάρα πολύ. Τι φοβούνται? Φοβούνται να αντιμετωπίσουν το αστικό, τις ευθύνες των υψηλά ισταμένων ανθρώπων. Μάλιστα. Ναι, όσο βλέπετε λοιπόν. Δεν βλέπω ότι η σαπίλα είναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σωστό δικαστικό σύστημα. Γι' αυτό και οι πολιτικοί αλωνίζουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Διότι αν τιμωρηθούν αυτοί που πραγματικά φταίνε, γιατί αυτός θα είναι και ο λόγος που θα καυτηριάσουμε στην πόλη των Σερών, αν πραγματικά τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε, παραδειγματικά, και μπουν στη φυλακή, θα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να εμπέζει
με την ελευθερία και με την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Πάντως, κύριε Κωνσταντινίδη, μου κάνει εντύπωση ότι, και σας τιμά αυτό, λέτε ανοιχτά ότι ακόμη και οι νομικοί που έχουν σπεύσει ασχολούνται περισσότερο με το αστικό, θα το πω λαϊκά, με τα φράγκα και όχι με το ποινικό που είναι... Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σαχίνη. Ακριβώς έτσι, Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που πραγματικά στηρίζει, θα την δείτε σε λίγες μέρες, που πραγματικά στηρίζει στο κομμάτι αυτό και θα το πάνε πολύ ψηλά. Έχετε προσλάβει τεχνικούς ως πραγματογνώμονες, διότι κοιτάξτε τώρα, οι υπεύθυνοι αυτής της ιστορίας μας έχουν φλωμώσει με τους τεχνικούς και τους εμπειρογνώμονες και τις διαρροές, όχι η λάμψη που είδαμε ήταν από έκρηξη, όχι εκείνο, ήρθε η πυροσβεστική και βάζει τα πράγματα στη θέση τους ότι η φωτιά ήταν στο δεύτερο βαγόνι στο Κυλικείο. Εσείς τεχνικούς πραγματογνώμονες έχετε? Προσωπικά ο καθένας δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ο σύλλογος πάντως δεν έχει ακόμα κάνει κάποια ενέργεια και αν θα κάνει ο σύλλογος δεν μπορεί να βγάλουν πόρισμα. Θα πρέπει να είναι αρρωγή στους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει το δημόσιο. Βεβαίως αρρωγή. Θα πρέπει όμως να έχετε μια εικόνα και το λέω με πολύ αγάπη και συμβουλευτικά, διότι δεν είναι εδώ ότι πει ο οριστής μόνο, είναι ότι ενδεχομένως να πρέπει να τεθούν ερωτήματα που εσείς ως απλοί άνθρωποι σαν και εμάς δεν μπορείτε να τα θέσετε τεχνικά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι δρομολογημένο κάπως να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε άλλες διαδικαστικά, θα πάει λίγο πιο πίσω αυτό. Μέσα όμως το πρόγραμμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τον άνθρωπο που πρέπει. Δεν μου λέτε, γιατί δεν ζητήσατε να σας κάνουμε, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, και επειδή εκπροσωπείτε όχι τον εαυτό σας μόνο, ο συγγενής, νεκροψία ιατροδικαστική, γιατί κλείσει το θέμα μπαμ-μπαμ, δεν σας απασχολεί αυτό? Πέστε μου πάλι για να το καταλάβω. Γιατί δεν ζητήσατε στους νεκρούς σας να υπάρξει πλήρης ιατροδικαστική εξέταση? Εγώ νομίζω ότι και με ιατροδικαστές που μίλησα εκτός και με ανθρώπους και γιατί εγώ έκανα επισκόπηση στη σωρό της γυναίκας μου, νομίζω ότι οι διαδικασίες πιο πολλές γίνανε. Τώρα, αν στα καμένα αυτόματα δεν γίνανε νεκροψία, νεκροτομή, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μάλιστα. Όχι, έχει σημασία. Νεκροτομή έγινε, συγγνώμη που ρωτώ τόσο ψυχρά, αλλά για να δούμε πώς λειτουργούν τα υπεύθυνα όργανα. Ναι, εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει. Όσον αφορά τουλάχιστον αυτούς που ήταν με βίαιο θάνατο και όχι με φωτιά. Μάλιστα. Εδώ έχω από εμπειρογνώμονες που τηλεφωνούν ότι είναι στη διάθεσή σας για να αποκτήσει νομική η υπόσταση. Θα σας δώσω τα στοιχεία τους μετά. Ναι. Και μάλιστα δωρεάν τίθενται. Και μάλιστα μου λένε εδώ να πείτε στον εκπρόσωπο του συλλόγου που να τα ξέρει ο άνθρωπος, άλλο η επισκόπηση ιατροδικαστική και άλλο η νεκροτομή. Πρέπει αυτό να το δούνε στα έγγραφα πάνω η κάθε οικογένεια. Μην τους μπερδέψουν. Βλέπετε τώρα εδώ, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είστε εσείς υπεύθυνοι να τα ξέρετε αυτά. Θέλω να το πω. Υπάρχουν αυτό. Πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε και το θέμα είναι ότι δεν όχι μόνο δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν σκεπαστεί. Σκεπαστεί εννοώ και με υλικό κομμάτι όσον αφορά ένα μέρος που είναι τόπος εγκλήματος που πρέπει να σφραγιστεί και να μην γίνει τίποτα. Και έχουν κουκουλωθεί πράγματα. Για να μην φτάσουμε κάπου. Όπως ότι αυτή τη στιγμή σας είπα ότι η Γενική Γραμματής και η Διευθύνων Σύμβουλοι ούτε καν είναι στο καταστατικό του ανακριτή. Δηλαδή πότε θα πρέπει να τους καλέσει? Μετά από 8 μήνες. Η πρώτη υπεύθυνη αυτή η ΡΑΣ ήταν η υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρομικού δικτύου και των ανθρώπων. Έχετε δίκιο εσείς. Δεν έχει καλεστεί η κυρία, δεν ξέρω και το όνομά της, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Τουλάχιστον να πει για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι η διευθύνων σύμβουλη της Hellenic Train, ο πρόεδρος του ΟΣΕ κτλ. Μου λένε εδώ, συγγνώμη που κάνω αυτή τη διακοπή, αλλά μου λένε εδώ, χρειάζεται η νεκροψία νεκροτομή για τους εγκαυματίες. Νεκροψία είναι η απλή εξέταση με το μάτι και νεκροτομή, μου ξεκαθαρίζουν ειδικό στο Στέλνη, είναι εργαστηριακός και τοξικολογικός έλεγχος. Αυτά να πείτε, λέει, στον κύριο Κωνσταντινίδη, πρέπει να τα απαιτήσουν οπωσδήποτε. Όχι μόνο νεκροψία και νεκροτομή. Έπρεπε. Μου λέει άλλος εδώ, γιατί δεν αλλάζουν τους δικηγόρους αν ενδιαφέρονται μόνο για το αστικό? Εδώ λέει το θέμα είναι και ποινικό.
να κάνουν μια έκκληση ως εσύ. Πρώτα είναι ποινικό το θέμα, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, ναι, όχι, εσείς δεν το συζητάτε. Αλλά επειδή βλέπετε ότι κάποιοι διστάζουν και δηλιάζουν, μήπως λέει ο Σύλλογος να κάνει μια έκκληση, να ζητήσει ανοιχτά νομική υποστήριξη και στο ποινικό περαιτέρω. Εγώ πιστεύω ότι και οι δικαιολογικοί σύλλογοι που έπρεπε κανονικά να πλαισιώσουν. Σωστό. Και όλοι οι ποινικολόγοι που έπρεπε να πλαισιώσουν. Σωστό. Το θέμα για να πάει εκεί που χρειάζεται, και αυτοί δεν κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Έχετε δίκιο. Θα ιδεύουν τα αυτιά όλων αυτών των ανθρώπων, είτε είναι πολιτικών είτε είναι της δικαιοσύνης. Κύριε Κωνσταντινίδη, άλλος φίλος ρωτάει. Και όσον αφορά, ναι, ναι, να απαντήσω λίγο και βεβαίως σε αυτό που μου είπατε για την νεκροψία. Έχει γίνει νεκροτομή στα πτώματα, σας λέω, που δεν ήταν από φωτιά. Τώρα αυτή από φωτιά το τι ακριβώς έγινε δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Ρωτάει άλλος φίλος, στο σύλλογο από τις οικογένειες των 57 πώς συμμετέχουν αυτή τη στιγμή? Κοντά στα 24 με 27 άτομα, δεν είναι ακριβώς τον αριθμό, θα τον μάθουμε και τώρα που θα πάμε στις ΣΕΡΕΣ, γιατί πιστεύω ότι θα πλαισιωθεί ο σύλλογος σχεδόν όχι με όλα τα άτομα, γιατί κάποιοι δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα δεν αφήνουν τους πελάτες τους να έρθουν στο σύλλογο. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλος φίλος ειδικός λέει, πείτε στον κύριο Κωνσταντινίδη να το έχει υπόψη του. Αν έστω και ένας θάνατος έχει αιτία τη φωτιά και όχι τη σύγκρουση, τότε αλλάζει όλο το κατηγορητήριο και οι ευθύνες πάνε ακόμη πιο ψηλά από αυτό που φαντάζεται ο ίδιος. Αυτό μου γράφει εδώ. Και είναι δικαστικός πραγματογνώμονας αυτός που μου το στέλνει. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Θα τα θέσω εγώ και στους νομικούς του συλλόγου και στο διοικητικό και θα κινηθούμε περισσότερο ενεργά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα τα ξαναπούμε. Θέλω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, να μου πείτε πώς νιώθετε, πώς αισθάνεστε 2,5 μήνες μετά. Πραγματικά πώς αισθάνεστε? Δεν μπορούμε να κοιμηθώ το βράδυ. Έχουμε να κοιμηθούμε 65 μέρες ήσυχα. Ο ύπνος που μας πιάνει είναι αποκούραση. Αγανάκτηση νιώθω, και όχι μόνο για το θέμα του δυστυχήματος. Νιώθω και για όλο το πλαίσιο που είναι δίπλα μας. Είτε είναι οι δικηγόροι αυτοί, είτε είναι οι πολιτικοί, είτε είναι αυτό που μας ανεβάζει και μας δίνει κουράγιο και ευθύνη, είναι ο απλός κόσμος που πραγματικά είναι στο πλάι μας και δίπλα μας και θέλει να φτάσουν τα πράγματα ψηλά, να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί που φταίνε. Και όχι πιάσαμε δύο ανθρώπους του μεροκάμα του, που και αυτοί έχουν την ευθύνη τους βέβαια, αλλά αυτοί είχαν στιγμιαία ευθύνη. Η ευθύνη που έχουν οι προηγούμενοι και οι ψηλά ιστάμενοι είναι χρόνια ευθύνη με δόλο. Διότι καθυστερούσαν τα έργα, μεροληπτούσαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Και ο καημένος ο αθώος ο Κοσμάκης έμπαινε στο πιο ασφαλές μέσο για να πάει στο σπίτι του ή στη δουλειά του ή στην εκδρομή του. Φαντάζομαι ότι η σύζυγός σας, η σύντροφος μιας ολόκληρης ζωής, η Βασιλική, όταν έμπαινε στο τρένο, ήταν πεισμένη ότι όχι απλά είναι το πιο ασφαλές, ότι λειτουργεί τηλεδιοίκηση, λειτουργούν συστήματα ανάσχεσης κτλ. Αυτά τα έχει υπόψη της. Δεν επέλεγε και ως πιο φθηνό μέσο φυσικά και πιο ως προς την ασφάλειά του. Κύριε Σαχίνη, εμάς το τρένο ήταν τρόπος ζωής. Σωστό. Η Βασιλική ήταν από τη Λάρισα και το σπίτι είναι δίπλα στο συνδρομικό σταθμό. Ο παππούς της ήταν σταθμάρχη, κλειδούχος, συγγνώμη. Ήταν κλειδούχος πριν από 60 χρόνια. Και ήθελε το σπίτι να το χτίσει δίπλα στις γραμμές για να ακούει τα τρένα. Η Βάσο μεγάλωσε δίπλα στο τρένο, δίπλα στις γραμμές. Και εμάς ήταν τρόπος ζωής μας τα τρένα. Κύριε Κωνσταντινίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, τι θα θέλετε να πείτε στους ακροατές? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Δύο μηνύματα θα πω. Το ένα μήνυμα είναι ότι η πραγματικότητα όσον αφορά το προηγούμενο ερώτημα που μου κάνατε για πώς νιώθω, ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει, θα σας το πω αλλιώς, είμαστε σάπιοι και μας κυβερνάνε σκουλίκια, άρα αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η σαπίλα που έχει ο καθένας μέσα του, να κοιτάξει να βρει το γερό τίμιο κομμάτι του, τις αξίες. Γιατί το σκουλίκι θα είναι πάντα εκεί και θα μας περιμένει. Όσο εμείς είμαστε γεροί, κανένας δεν μπορεί να μας πειράξει. Να δούνε πολύ ψηλά τον άνθρωπο, τους δικούς τους, τους γείτονες, τους φίλους τους, να δώσουν ανθρωπιά. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που θέλω να δώσω. Αυτή είναι η ουσία,
Ο κόσμος μπορεί να το κάνει, αρκεί να πιστέψει στον εαυτό του και να μην ακούει όλα τα παραμύθια που τον τάζουν, ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής ή ότι ο βουλευτής μπορεί να σε βοηθήσει. Αν εσύ δεν θες, αν εσύ δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου να μορφωθείς σε επιστήμες, τέχνες, πολιτισμό, ήθος και αξίες στη ζωή σου, κανένας δεν θέλει το καλό σου. Και το δεύτερο που θέλω να πω, το δεύτερο μήνυμα, αυτό που δύο πράγματα άφησε παρακαλωθεί η Βάσο, η Βασιλικούλα μου. Το πρώτο ήταν η ανθρωπιά, γι' αυτό αναφέρα το πρώτο κομμάτι αυτό, να είμαστε άνθρωποι πραγματικοί. Και το δεύτερο που θέλω να αναφέρω στους φίλους ακροατές σας είναι αγώνας μέχρι το τέλος. Θα πρέπει να ξεβρωμίσουμε αυτόν τον τόπο. Πρώτα να καθαρίσουμε εμείς σαν άνθρωποι και μετά να αγωνιστούμε να μην υπάρχουν τα σκουλίκια. Να τα πατήσουμε κάτω. Αυτά, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κωνσταντινίδη, ειλικρινά σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν ήρθατε κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση, αλλά ορισμένα ζητήματα είναι αναπόφευκτα. Η δύσκολη θέση, κύριε Σαχίνη, είναι θα είναι μέχρι το πέρας της ζωής μου. Έχετε δίκιο. Mm. Έχετε δίκιο. Δεν είναι τώρα από τα ερωτήματα που μου κάνετε. Έχετε δίκιο. Αισθάνομαι λίγο άβολα, πρέπει να σας το πω αυτό. Δεν πειράζει, αυτά πρέπει να γίνονται και πρέπει να λέγονται για να ακούει ο κόσμος και να μην ξεχνά τα τέμπη. Έχετε δίκιο, να μην ξεχνά τα Τέμπη. Αυτό ήθελα να πω αντί άλλου επιλόγου. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη, να είστε δυνατός. Να είστε καλά.